Κούρεμα των ενισχύσεων θα φέρει η κατανομή των κονδυλίων της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2015-2020. Μελέτη για την κατανομή των ενισχύσεων στη χώρα μας διενεργεί η Πασεγές. Η πρόταση που συγκεντρώνει τα περισσότερα θετικά στοιχεία, όπως υπόθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πασεγές, είναι η χώρα μας να θεωρηθεί μία ενιαία περιφέρεια. Πρόταση που δεν ευνοεί καθόλου όμως τους Θεσσαλούς παραγωγούς. Αφού η ενίσχυση για τα προϊόντα βαμβάκι, βιομηχανική ντομάτα, καπνός και ελιά θα πέσει στο μισό. Η βιομηχανική ντομάτα έχει ένα δικαίωμα περίπου στα 210 ευρώ, ίσως και παραπάνω, όπως το βαμβάκι έχει 80 με 75 ευρώ αναστρέμα, και αυτή τη στιγμή αυτή η μελέτη δείχνει ότι ενδεχομένως να κατεβούμε περίπου στα 38 ευρώ. Δεν αναγνωρίζουν πουθενά το κόστος παραγωγής. Η Θεσσαλία έχει ένα τελείως διαφορετικό κόστος παραγωγής, άλλο έχει το Κιλκής, άλλο έχουν τα νησιά. Τη λύση των πολλών περιφερειών προκρίνουν λαρισαίοι αγροτοσυνδικαλιστές, προτείνοντας Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα να θεωρηθούν μία περιφέρεια. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να έχει λάβει την απόφαση για την κατανομή των κονδυλίων μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Οι φορείς, οι δήμοι, η περιφέρεια και οι σύλλογοι των αγροτών, οι συνεταιρισμοί πρέπει να κινητοποιηθούν για το τι θα συμβεί. Δεν θα μας βοηθήσει η επόμενη σύγκληση η οποία γίνεται από το 15 μέχρι το 20. Από την πρόταση όλη η χώρα μία περιφέρεια ευνοούνται περιοχές όπως η Ήπειρος που βάσει της μελέτης της Πασεγές θα αυξήσει κατά 56% τους πόρους της και η Δυτική Μακεδονία κατά 17%. Η Θεσσαλία όμως θα γεμίσει σιτηρά που έχουν χαμηλό κόστος παραγωγής, επισημαίνει ο κύριος Σιδερόπουλος. Εάν σας πω ότι στα 2,5 εκατομμύρια στρέμματα βαμβακιού περίπου τις 800.000 είναι στην Θεσσαλία, 800 με 1 εκατομμύριο στις καλές εποχές. Εάν δούμε στη βιομηχανική ντομάτα υπάρχει το 90% θα έλεγα, τη βιομηχανική ντομάτα παράγεται στη Θεσσαλία. Καταλαβαίνετε, μόνο από αυτά τα δύο προϊόντα και τις αλλαγές οι οποίες θα προκύψουν, τα νούμερα θα είναι πολύ μικρότερα. Αν αυτή η οικονομική στήριξη μειωθεί στο 45%, καταλαβαίνετε ότι αυτό που θα συμβεί στη Θεσσαλία, και το λέω ευθέως, είναι από την Καλαμπάκα μέχρι το Βόλο, θα έχουμε κατά 80% καλλιέργεια σιτηρών και δημητριακών. Και νομίζω αυτό το μήνυμα που θέλω να στείλω, ότι τότε, αν πάμε σε αυτές τις καλλιέργειες, θα είμαστε από τις φτωχότερες γειτονιές της Ευρώπης.